Καλή σας μέρα. Πάμε να εστιάσουμε σε ένα θέμα που αφορά αρκετούς. Διαβητικό πόδι, νέες εξελίξεις κοστίζει στην αντιμετώπιση του. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεοδόσιο Μπίζδα, που είναι διευθυντής της Τρίτης Αγκιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Μπίζδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Έχουμε θετικά νέα να πούμε και γι' αυτό σας καλέσαμε. Προηγουμένως να καταλάβουμε όμως τι είναι το διαβητικό πόδι, ποιος αφορά και πόσο επώδυνο είναι για την υγεία. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το τι είναι. Δυστυχώς στα ευχάριστα έχουμε το γενικότερο δυσάρεστο θέμα του διαβητικού ποδιού, γιατί αποτελεί μια σύγχρονη πανδημία. Το διαβητικό πόδι τι είναι? Είναι όλη η άρθρηση των επιπλοκών του διαβήτη στα αγγεία, στα νεύρα, στις αρθρώσεις, στα οστά και στο δέρμα, στο πόδι ενός διαβητικού ανθρώπου. Okay. Δηλαδή τι έχουμε? Έχουμε αποφραγμένα αγγεία, έχουμε φλεγμονή στα οστά και αλλίωση των αρθρώσεων. Και οι διαβητικοί άνθρωποι, επειδή καταστρέφονται τα νεύρα τους, δεν έχουν αίσθηση πόνου. Αυτά όλα οδηγούν στο να ανοίγουν έλκη, να αρχίζει να εμφανίζεται γάγγραινα στα πόδια και δυστυχώς, εάν δεν υπάρχει σωστή και πρόληψη αλλά και θεραπεία, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί ακροτηριάζονται. Φτάνουν και στον ακροτηριασμό. Είναι πολύ σοβαρό. Ακριβώς. Και έτσι όπως μας το εξηγήσατε, ότι δεν έχουν αίσθηση του πόνου, άρα αυτό προχωρά ερήμην και δεν έχουν κάνει κάτι για να το σταματήσουν. Υπάρχουν όμως νέες τεχνικές. Και θέλω να αναφερθούμε σε αυτές και να πάμε σιγά σιγά στα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι ότι έχουν πια καταλάβει οι επιστήμονες ότι το διαβητικό πόδι δεν είναι, η αντιμετώπιση του δεν βασίζεται μόνο σε έναν επιστήμονα, αλλά στη συνεργασία πολλών επιστημόνων, αγγειοχειρουργών, διαβητολόγων, λοιμοξιολόγων. Άρα το πρώτο καλό νέο είναι ότι έχουμε τη δημιουργία ενός πολύ οργανωμένου τμήματος εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου απασχολείται αποκλειστικά μόνο με την πρόληψη και τη θεραπεία του διαβητικού ποδιού. Mm-hmm. Και ήδη αποδείχθηκε από τους χάρτες που βλέπετε να παίζουν στην οθόνη ότι και στην Αμερική, εκεί που υπήρχαν τέτοια οργανωμένα κέντρα, mm-hmm. είχαμε και πολύ λιγότερους ακροτηριασμούς. Από την άλλη, έχουμε την δημιουργία ενός υδρυδικού χειρουργείου, όπου μπορούμε να κάνουμε ανοιχτά και ελάχιστα πνευματικά χειρουργεία και μας δίνει λίγο η τεχνητή νοημοσύνη που μας προσφέρει το χειρουργείο αυτό την δυνατότητα να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε, τι είδους θεραπεία θα κάνουμε, ώστε να ανοίξουμε και τα μικρότερα αγγεία που φτάνουν μέχρι τον ακροπόδα. Άρα λοιπόν έχουμε τεχνολογία, εξειδίκευση και οργάνωση μιας πολύ καλά καταρτισμένης ομάδος. Άρα αντιλαμβανόμαστε, επειδή είναι κάτι πολύ λεπτό αυτό που γίνεται, ότι πρέπει να είναι με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως περιγράφεται, και σε ένα κέντρο που παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες. Ακριβώς. Δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβετε κάτι το οποίο το λέω τόσο σκληρό, αλλά έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 20χρονους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν διαβήτη τύπου 1. Άρα φανταστείτε ότι στην επόμενη δεκαετία, αν φανταστεί ότι ένας στους 9 έως 10 ενήλικες θα έχει διαβήτη, θα έχουμε ανθρώπους στην ηλικία των 40 και των 50, οι οποίοι θα συνταξιοδοτούνται γιατί ακροτηριάζεται το πόδι τους. Άρα είναι υψής της σημασίας να φτιάξουμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στα σωστά κέντρα. Γι' αυτό και οργανωθήκαμε με αυτόν τον τρόπο, με πολλούς επιστήμονες, αλλά και με τη χρήση αυτών των ενταγκιακών τεχνικών που δεν επιβαρύνουν τον ασθενή, να μπορούμε να σώζουμε τέτοια πόδια. Να παρακαλέσω να μας πείτε εν συντομία ποιο είναι το ποσοστό της επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων. Μέχρι τώρα το ποσοστό είναι άνω του 98%. Εξαιρετικά. Και μιλάω, αφήνω αυτό το 2% μόνο σε πραγματικά πολύ παραμελημένα διαβητικά πόδια. Άρα λοιπόν όλοι έχουν μια ευκαιρία να σώσουν το πόδι τους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πλήρη ενημέρωση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Για την πληροφόρηση. Καλή σας μέρα. Δείχνω εν συντομία κάτι και σας λέω, τον νικητή μας έχει